Υψηλές παραμένουν οι τιμές των ακινήτων Πανκυπρίως παρά την οικονομική κρίση, σύμφωνα με πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν σήμερα. Και σύμφωνα με αυτά, ψηλές παραμένουν οι τιμές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση ακινήτων, κυρίως στη Λευκοσία και τη Λεμεσό. Η δημιουργία ενός ομερού δείχτη τιμών ακίνητης περιουσίας που βρισκόταν εδώ και καιρό στα σκαριά αποτελεί πλέον πραγματικότητα για την Κύπρο. Ο δείχτης τιμών του Royal Institution of Chartered Surveyors σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευαστών Κύπρου θα παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια σε 46 περιοχές για να ενημερώνει επενδυτές και ενοικιαστές. Ο δείχτης τιμών θα εκδίδεται επί τριμηνιαίας βάσης. Πιστεύω θα μας δώσει ακόμα έναν χρήσιμο εργαλείο στο να παρακολουθούμε για να βοηθήσει περισσότερο στην διαφάνεια για όλους. Όπως αναφέρεται στην πρώτη έκδοση του δείχτη, οι τιμές για αγορά ή ενοικίαση ακινήτων παραμένουν φουσκωμένες παρά την οικονομική κρίση. Οι υψηλότερες τιμές ενοικίων για καταστήματα, γραφεία και αποθήκες καταγράφηκαν στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Λευκοσίας και Λεμεσού. Ενώ οι τιμές για αγορά οικιών και διαμερισμάτων είναι κατανεμημένες ομοιόμορφα σε όλο το νησί, με μέση τιμή 1.865 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα διαμερίσματα και 2.001 ευρώ για τις κατοικίες. Τα πρώτα συμπεράσματα, αν και δεν μας αφήνουν να κάνουμε κάποιες προβλέψεις, χρειαζόμαστε μια σειρά από αριθμούς και στατιστική ανάλυση, δεικνύουν όμως ότι η αγορά τόσο των διαμερισμάτων, αλλά ιδιαίτερα των κατοικιών, πιθανότητα είναι υπερτιμημένη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πιο υψηλή απόδοση μεταξύ εισοδήματος, το ενίκιο δηλαδή και της τιμής, βρίσκεται στα καταστήματα, στην Λευκοσία και την Λεμεσό. Την ίδια ώρα το θέμα που προέκυψε με την πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει τη φορολογία των ακινήτων προσλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, με την κυβέρνηση να δέχεται καθημερινώς επιθέσεις από πολλά μέτωπα. Ο Γιώργος Μιχαηλέκη, το ρεπορτάζ, και είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.